Είναι Τρίτη, είμαστε στο στούντιο και είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Παλαφκατζή. Πάμε σήμερα να αρχίσουμε, όπως το είχαμε αφήσει, πάμε να αρχίσουμε με τις αθλητικές επιτυχίες που είχαμε πάλι αυτό το Σαββατοκύριακο. Αμέ, βεβαίως. Είχαμε άλλη μια άνετη επικράτηση στο πόλο, κάνοντας το 3-3. Ύστερα από αυτό είχαμε την πρώτη πολύ σημαντική νίκη στο μπάσκετ, που κερδίσαμε εντός έδρας στον Κρόνο. Και με κόσμο, ε. Με πολύ κόσμο. Το τελικό σκορ ήταν 68-51. Οι προσθήκες στις τελευταίες στιγμές φαίνεται ότι έκαναν τη διαφορά. Γιατί ο Μίχαλος, αν δεν κάνω λάθος, σκόραρε πάνω από 25 πόντους. Μακάρι να ρολάρει λίγο η ομάδα, να πάει καλά. Τι άλλο είχαμε. Είχαμε μια πολύ ωραία φιλική άνετη επικράτηση στο ποδόσφαιρο με 3-1 με τη Βάρη που παίζαμε. Αυτά τα λίγα. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε κάτι που είχαμε σχολιάσει λίγο την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Μουζάλα που είχαμε εδώ. Βεβαίως. Πάμε να μιλήσουμε λίγο όμως πιο αναλυτικά. Όσο αναλυτικά γίνεται, γιατί περιληπτικά το κάναν το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε στο τρίτο κατά σειρά Δημοτικό Συμβούλιο, από το οποίο είχαν προηγηθεί άλλα δύο, τα οποία είχαν ματαιωθεί. Ναι. Αρχίσοντας το κύκλο στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως έχουμε ξαναπεί, μετά πήγαμε στις 10 Οκτωβρίου, και εν τέλει η συνεδρίαση συνέβη στις 14. Ναι, νομίζω εντάξει, τώρα τις ημερομηνίες. Νομίζω μπερδεύτηκα και εγώ τώρα που τα έλεγα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ανάλυση θα κρατήσει περισσότερο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και δεν θα τσακωθούμε εμείς μεταξύ μας, νομίζω. Όχι, εντάξει. Όπως κατάφεραν να κάνουν και αποκλειστικά η Δημοτική Αρχή που έλαβε μέρος σε αυτό το πολύ σύντομο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Που σαν αυτό δεν νομίζω να ξαναδούμε. Όχι, δύσκολο. Εκτός αν η αντιπολίτευση συνεχίσει αυτή τη στάση, γιατί δεν έχουμε λάβει μια ξεκαθαρή απάντηση για το τι επρόκειται να κάνει η αντιπολίτευση, εάν τα δημοτικά συμβούλια συνεχίζουν να είναι εξ αποστάσεως. Ναι, νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι έχουν αποφασίσει. Ακόμα και για αυτό το δημοτικό συμβούλιο, το τρίτο κατά σειρά, μέχρι τελευταία στιγμή, υπήρχαν πληροφορίες ότι η αντιπολίτευση θα παραστεί κανονικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και για κάποιο λόγο έτσι τελευταία στιγμή αποφασίσαν έτσι ότι δεν θα πάνε. Να πούμε ότι, αυτό να τονίσουμε λίγο, να υπενθυμίσουμε το λόγο μάλλον. Ο λόγος που απήχε η αντιπολίτευση και την πρώτη φορά και τη δεύτερη ήταν ότι είναι αντίθετη στα Δημοτικά Συμβούλια Τηλεδιάσκεψης, είναι υπέρ του ζωντανού Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον προβλέπεται πλέον από το νόμο και από τους κανονισμούς, ότι μπορεί να γίνει. Επίσης αντιδράει, επειδή από τη μεριά της αντιπολίτευσης έχουν κατατεθεί 19 πιστοποιητικά εμβολιασμού, από 19 μέλη της αντιπολίτευσης, ενώ από τη συμπολίτευση μόνο 5. Είναι ένας από τους λόγους που συνεχίζουν να παραπονιούνται, γιατί όπως εικάζουν και όπως μας είπανε, και on και off the record, φαίνεται ότι δεν υπάρχει διάθεση από πλευράς Δημοτικής Αρχής να γίνουν όντως τα Δημοτικά Συμβούλια από κοντά. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι δεν το περιμένανε τώρα για να το δούνε. Δηλαδή αυτό φαινόταν και σε εμάς, ακόμα που είμαστε εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, ότι δεν υπάρχει πρόθεση να γίνει διαζώσεις. Εδώ και πολύ καιρό. Έτσι. Δεν το θέλουμε. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι την έχουν καταβρει. Την έχουν καταβρει. Ωραίο, ναι. Σωστό. Όχι, έτσι είναι. Αυτή είναι η ουσία. Ότι την έχουν καταβρει. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι μετά τις δύο αναβολές η τρίτη διαδικασία γίνεται επί των παρόντων. Ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και 5 άνθρωποι να πάνε, αυτοί οι 5, η πλειοψηφία των 5 μπορεί να αποφασίσει για τα θέματα της πόλης. Πώς σας φαίνεται. Ωραίο. Πολύ καλό. Έτσι. Ελάτε να τα πάρετε. Πήγαν λοιπόν, νομίζω δεν ήταν και 20 από τη Δημοτική Αρχή. Δεν ήταν καν όλη τη Δημοτική Αρχή. Ακόμα και μόνο αυτά τα άτομα που ήταν καταφέραν να έχουν διαπληκτισμούς μεταξύ του. Ειδικά είναι σαν να βλέπαμε, έρχονταν πειρά στον κύριο Γιατζίδη.
προσπαθούσε να μιλήσει και διαμαρτυρόταν ότι δεν τον αφήνα να μιλήσει, δεν τον αφήνα να απαντήσει. Εντάξει, είχε δίκιο, όντως δεν τον αφήνανε. Είχε δίκιο. Ήθελε να πει κάποια πράγματα, ήθελε να ακουστούν κάποια πράγματα, δεν τον αφήνανε. Μετά είδαμε αντίδραση και από δύο άλλους για το πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Είδαμε αντίδραση από Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος θεώρησε και το είπε, έτσι, ότι είναι απαράδεκτη, ότι ήταν απαράδεκτο το πώς έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο που ξεκινήσανε και σε 5 λεπτά είχαν περάσει τα πρώτα 4 θέματα. Καταρχάς, ναι, κάτσε να τα λέμε και με ονοματεπώνυμο. Ναι. Γιατί είδαμε στο 4ο λεπτό της συνεδρίασης, ο Νεκτάριος Οργιανός διαμαρτυρήθηκε στο σώμα, γιατί άργησε 2-3 λεπτά να συνδεθεί και είχαν ήδη φτάσει στο 4ο θέμα. Ναι. Και είδαμε και από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών αντίδραση, ο οποίος ήθελε να επεξηγήσει κάποια πράγματα που είχαν να κάνουν με το θέμα το δικό του, με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, την πολλωστή αναμόρφωση. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μπορούμε να το συζητήσουμε. Ο οποίος ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος αντέδρασε στο πώς ξεπετάξαν έτσι το θέμα του και ότι έπρεπε θεσμικά και τυπικά να γραφτεί στα πρακτικά. Να γραφτεί στα πρακτικά και να ακουστούν οι προσθήκες που είχε να κάνει. Και όχι, άντε, τα πάμε στο περίπου. Οκ, okay, αυτά είναι, κάτι ακούστηκε, πάμε παρακάτω. Και ο ίδιος αντέδρασε. Πρακτικά, ακόμα και από αυτό το ελάχιστο, ούτε από εκεί δεν θα μπορεί να ενημερωθεί ο πολίτης για το τι συμβαίνει, τι αλλαγές θα γίνουν όντως. Δηλαδή, ως σκέψου, ως απλός παρατηρητής, εσύ μπορεί να διαβάζεις τα θέματα, να τα έχεις μπροστά σου. Που σου λέει 6η αναμόρφωση, 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Και δεν έχεις ιδέα. Δεν ξέρεις τι θα αλλάξει. Δεν έχεις ιδέα τι. Και απλά περνάει. Ναι, σου λέει ωραία, το ψηφίσαμε, ωραία, συμφωνούμε όλοι ομόφωνα, πάμε. Ομόφωνα, 10 άνθρωποι. Όπως είναι μεταξύ, άμα δεις. Θα ψηφίσουν 10 άνθρωποι την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Σε ποιο καθεστώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, αλήθεια. Όπως πολλά θέματα, όχι μόνο σε αυτό νομίζω, σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πολύ ουτοπικά. Ας πούμε το 15ο θέμα που βλέπω εδώ μπροστά μου γράφει «Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου». Τελεία. Άντε, πες με εσύ. Αναγκαιότητα μίσθωσης, αποφασίσουνε, δηλαδή, μαζευτήκαμε να αποφασίσουμε για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου. Αυτό. Ούτε που είναι. Ούτε πόσο κάνει, ούτε τι το θέλουμε, και ούτε κοιτά. Τι προδιαγραφές θέλουμε, ούτε τι ψάχνουμε, τίποτα. Αυτό, αυτό δεν το κάναμε σε πενταμελές σχολείου. Σε πενταμελές σχολείου είχαμε θέμα με μεγαλύτερη επεξήγηση και ξέραμε τι θέλουμε, τι θέμα θα συζητήσουμε. Πέρα από αυτό, εγώ φαντάζομαι, επειδή δεν είχα μείνει και μέχρι το τέλος του, δεν το έχω παρακολουθήσει ολόκληρο, γιατί δεν είχε νόημα. Ήξερα ότι. Ναι, εντάξει. Ήξερα και μάθαμε ναι. Ότι όλα τα θέματα περάσαν ομόφωνα. Φαντάζομαι ότι απλά θα υπήρχε η επεξήγηση ότι ναι, εκεί είναι και ψηφίστε. Είμαι σίγουρος ότι δεν υπόθηκε κάποιο νούμερο. Τίποτα. Ψηφίστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Πάμε όμως να δούμε σιγά σιγά τα θέματα. Ναι. Πρώτο θέμα για την αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος έτους 2021. Αν δεν σχολιάζουμε περαιτέρω είναι επειδή έχουν περάσει όλα. Έτσι και δηλαδή, ό,τι σας διαβάζω τώρα έχει περάσει, δηλαδή θα ισχύσει. Μετά έχουμε δεύτερο θέμα για την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού για το 2021 και τρίτο θέμα, 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού. Δηλαδή, σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε δύο, όχι μία, δύο, αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. Ναι. Τι να πω, πού οφείλεται αυτό, πού... Θέλω να ακούσω τη γνώμη σου. Πού οφείλεται. Κοίταξε, εγώ το έχω δηλώσει και γραπτός στα social media που έχω. Επιβεβαιώνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Λίγο αρπακόλα, λίγο ό,τι να είναι, λίγο βλέποντας και κάνοντας, λίγο δεν βαριέσαι. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Δεν είναι... Να σου πω κάτι. Δεν είναι κακό. Εγώ τη βλέπω αυτή τη φιλοσοφία. Οκ. Okay. Το βλέπω ότι λειτουργούν έτσι.
Το κακό είναι ότι δεν το λένε ότι λειτουργούν έτσι. Το κακό είναι ότι θίγονται που τους λένε το πώς λειτουργούν. Δηλαδή, δεν προσβάλλονται από τους εαυτούς τους με το γεγονός ότι λειτουργούν έτσι, ότι αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Προσβάλλονται επειδή τους λες ότι, ρε παιδιά, αυτή είναι η φιλοσοφία σας. Δεν τους λες κάτι που δεν υπάρχει, κάτι του μυαλό σου. Οπότε δεν έχω να πω κάτι παραπάνω σε αυτό. Εγώ θα προχειρότητες θα τα βλέπουμε. Το 8ο ή 9ο θα δούμε πολλές. Ειδικά εγώ πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε προς τη χρονιά των εκλογών. Α, καλά, σίγουρα. Εκεί να δεις αναμορφώσεις. Αναμόρφωση παντού θα γίνεται. Τις αναμορφώσεις θα γίνει. Τι γένεια θα κάνουμε τότε, τι έχουμε να γενιάσουμε, τι κορδέλες έχουμε να κόψουμε. Τις αναμορφώσεις θα γίνει, ναι. Θα το κάνουμε γιορτή. Στη Μητρόπολη θα το γιορτάζουμε. Θα προχωράω γρήγορα μερικά. Ναι. Τέταρτο θέμα, τροποποίηση του ΟΕΗ του Δήμου Νέας Μύρνης. Πέμπτο θέμα, μετανομασία της οδού Κωνσταντίνου Πόλους με την προσθήκη ονόματος και προσθήκη ονόματος κινηματογράφου Άταλος. Έκτο θέμα, λήψη απόφαση για την εξόφληση. Να πούμε εδώ ποια ήταν. Η προσθήκη ονόματος και στην Κωνσταντίνου Πόλεως και στον Άταλο είναι Μίκη Θοδωράκη. Δηλαδή θα λέγεται οδός Κωνσταντίνου Πόλεως, Μίκη Θοδωράκη. Άταλος, ξέρω εγώ, κέντρο. Πολιτισμού, ναι. Άταλος, Μίκη Θοδωράκη. Θα είναι δηλαδή δύο ονόματα θα έχουν και τα δύο. Πάμε, έκτο θέμα. Λήψη απόφαση για την εξόφληση παραστατικών που αφορούν προγραμματική σύμβαση με τη ΔΙΚΕΚ. Έβδομο θέμα. Εξόφληση τιμολογίου παρελθόντος έντος. Πάλι πολύ συγκεκριμένο. Ένα τιμολόγιο από το παρελθόν. Το χρωστάμε. Όγδο θέμα. Ορισμός οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψη συμβάσεων. Πολύ συγκεκριμένο και πάλι. Ένα το θέμα, υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Νέας Μύρνης και ΑΜ και ΙΑΣΙΣ. Δέκατο θέμα, προσκύρωση πρασιάς στην Ανδρινοπόλου 49 και επισιδίας. Εντέκατο, έγκριση αιτήματος γνωμοδότησης για την κάλυψη δαπανών και ίδρυση τμήματος ένταξη στο 13ο Δημοτικό και 8ο Υπηαγωγείο Νέας Μύρνης. Και δωδέκατο θέμα, ανάκληση υπαριθμών 87.020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι για το σκυλόπαρκο. Ναι, είναι και για τα δύο πάρκα που θα φτιάχνα. Που, το ένα που είχαν φτιάξει και το άλλο που θα φτιάχνα στα νεκροταφεία κοντά. Ναι. Θέλω να σταματήσω εδώ για να ασχοληθούμε περαιτέρω με αυτά. Ναι. Είχαμε αναφέρει προπολού, μπορεί να είναι και πάνω από χρόνο πίσω, να πάμε τώρα. Είχαμε μιλήσει για αυτό το πάρκο σκύλων. Τα δύο πάρκα σκύλων που είχαν δημιουργηθεί πάνω στην Οικομηδίας. Για το πάρκο που δεν έχει γίνει ποτέ, που έχουμε παρατημένα υλικά στην πλατεία Ολυμπίου στην Ακροταφεία. Αλλά πάμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι για το πάρκο Οικομηδίας. Είχε γίνει πολύ μεγάλος ντόρος την πρώτη περίοδο που υπήρχε το πάρκο. Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από τους γύρω κατοίκους επειδή το πάρκο ενοχλούσε, επειδή λειτουργούσε και ώρες κινήσης ησυχίας, οι οποίες έχουν αλλάξει τώρα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, οκ. Okay. Γενικά, είχαμε ασχοληθεί με τις παρατυπίες που είχαν γίνει στο πάρκο. Είχαμε δει αφαίρεση πινακίδων από το πάρκο για να μην γράφει ότι είναι πλέον πάρκο σκύλων. Είχαμε δει, καταρχάς τώρα με τις πλημμύρες έγινε πισίνα. Είχαμε δει τα κάγκελα να είναι γύρω-γύρω δίπλα στην παιδική χαρά, δίπλα στο σχολείο, δίπλα στο γήπεδο. Δεν ξέρω πού να αρχίσω, πού να τελειώσω. Κοίταξε, αρχικά να πούμε κάποια πράγματα. Εγώ βλέπω θετικά το ότι πρέπει στις πόλεις να υπάρχει και ένα πάρκο σκύλων. Έτσι. Καλά, για μένα οφείλει. Ναι, μια σοβαρή πόλη, μια σοβαρή ευρωπαϊκή πόλη, ξέρω εγώ, αστική κτλ. Άσχετα με το περιβάλλον, πρέπει να έχει και ένα πάρκο σκύλων. Αυτή είναι τώρα η ζωή μας. Τι να κάνουμε. Ναι. Τον Άγιο Δημήτριο που έχει φτιάξει σχεδόν το μισό ασύρματο είναι για σκύλους. Ναι. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Μετά να πάμε στο γεγονός ότι φτιάξανε κάτι, το διαφημίζανε αρκετά. Δηλαδή, εγώ είχα δει τρελή προώθηση. Είχαν βγει νομίζω και στην τηλεόραση, σε κάποιες εκπομπές,
ενημερωτικού πρωινού χαρακτήρα, έτσι, όχι ελαφριάς, λίγο πιο σοβαρές, αλλά και εκεί είχε προβληθεί ότι η Νέα Σμύρνη έχει πάρκο σκύλων κτλ. Είχαν βγει στα έτσι. Site, είχε γίνει χαμός. Ναι, ωραία, φωτογραφίες με τα ίστρες, με ωραίο μαλλί κομμωτηρίου, όμορφα ήτανε πράγματα. Πρότυπο πάρκο σκύλων. Πρότυπο, πρότυπο πάντα. Όλα όσα κάνουμε στη Νέα Σμύρνη είναι πρότυπα. Είναι πρότυπα. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είχε μπει σε μια τέτοια ροή όλο αυτό. Και μετά ξεκίνησαν οι αντιδράσεις. Δεν υπήρχε, κατά κάποιο τρόπο δεν υπήρχε έλεγχος στο πάρκο αυτό, δηλαδή δεν υπήρχε άνθρωπος να το ανοιγοκλίνει τις κατάλληλες ώρες. Ή δεν υπήρχε κάποιος να ελέγχει, δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί ας πούμε μπορεί σου λέει να σπάγανε τα λουκέτα ή όσοι είχαν τα σκυλιά και να μπαίναν από μόνοι τους και να πει ο Δήμος ότι ξέρεις δεν φταίω εγώ. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε μια ροή που να σέβεται τη γειτονιά και τον χώρο που ήταν. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο που λέγαμε και στο σχολείο. Το άλλο είναι ότι είδαμε ότι και οι γείτονες φτάσανε σε ένα σημείο να έχουν δικηγόρο, να έχουν ψάξει το θέμα, να έχουν μαζευτεί πολλοί άνθρωποι για να το κάνουν αυτό. Ότι ενοχλούντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και να έχουν έρθει στο φως κάποια πράγματα, τα οποία εμείς, που μπορεί να πηγαίναμε εκεί τα σκυλιά μας ή οποιοδήποτε άλλος, δεν το γνώριζε. Δηλαδή, δεν γνωρίζαμε από πριν ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση σεισμού, ας πούμε, ή έκτακτης ανάγκης, ορισμένος από την πολιτική προστασία και από το κράτος. Μπορεί να μην γνωρίζαμε όλοι ότι απαγορεύεται να φτιάξεις ένα πάρκο σκύλων δίπλα σε παιδική χαρά, δίπλα σε σχολείο, απέναντι από μπαλκόνια. Είναι πάρα πολλές οι παράμετροι και πάρα πολλές οι παρατυπίες τελικά, όπως παραδέχτηκε και το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, που κάνει ανάκληση του χώρου αυτού και το παίρνει πίσω. Το οποίο, κάτσε να διευθετήσουμε εδώ πάλι, στο Δημοτικό Συμβούλιο απλά διαβάστηκε ο τίτλος και συμφωνήθηκε ομόφωνα να ανακληθεί αυτή η απόφαση. Και δεν έχουμε δει μέχρι τώρα τι θα απογίνει. Δεν έχει υποθεί κάτι για το τι θα απογίνει το πάρκο σκύλων. Και μάλλον τι θα απογίνουν τα υλικά και τα χρήματα που έχουμε δαπανίσει σε αυτό το πάρκο σκύλων. Το οποίο αδιαμφισβήτητα χρειάζεται στην Νέα Σμύρνη. Γιατί δεν έχουμε κανένα πάρκο σκύλων. Ναι. Και το θέμα είναι και πού θα πάει. Άντε, πες, θα ξυλώνουν όλα. Δεν πάνε πολύ στράφη τα χρήματά μας. Και πάνε και τα στείλουν κάπου αλλού. Εκεί που θα τα στήσουν τώρα. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν σωστά ούτε αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ και να πω ότι okay, είναι τώρα θα πάνε κάπου νόμιμα. Δεν μπορώ να το... Και αυτό που με κάνει να είμαι ακόμα πιο δύσπιστος είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι που προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσανε την ανάκληση της άδειας, της απόφασης, τέλος πάντων, για το χώρο αυτό, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που λέγανε ότι όχι, δεν είναι παράνομο, που είχε βγει χαρτί από την πολεοδομία και λέγανε όχι, δεν ξέρουμε, θα κάνουμε ένσταση. Που μέχρι και πριν λίγο καιρό κάνανε συγκεντρώσεις με ανθρώπους έτσι, που έχουν σκύλους κτλ. Ή και με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε φιλοζωικές οργανώσεις και τους λέγανε οι κακοί γείτονες. Δεν είναι παράνομο, είναι σωστά όλα. Εμείς θα το κρατήσουμε το πάρκο, θα το πολεμήσουμε. Και εκτός από αυτά. Οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν που σας λέγανε αυτά τα παραμύθια, να το πω έτσι πολύ απλά, σας παραμυθιάζανε για να σας έχουν κοντά, ας πούμε, στη σταυροφορία που ήδη τρέχει. Οι ίδιοι άνθρωποι που αυτό λέγανε ομόφωνα ψηφίσανε ότι σας λέγανε βλακίες. Δηλαδή ομόφωνα ψηφίσανε και συμφωνήσανε ότι σας λέγανε ψέματα. Και πέρα από αυτό, εγώ θέλω να σταθώ στη συκοφαντία. Στη συκοφαντία από τη Δημοτική Αρχή των μεν για τους δε. Πέρα από αυτό. Και δεν διχάζεις τον κόσμο. Δεν μπορεί να βάζεις τον κόσμο. Να μαλώσω εγώ με σένα, ας πούμε, γιατί ο ένας έχει σκύλο και ο άλλος
δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δηλαδή, δεν έχει λογική αυτό το πράγμα που κάνατε. Πέρα από αυτό που βάζεις, τους μένουμε τους δεν ασφαχτούν εντός εισαγωγικών. Έχεις και το άλλο. Έχεις την κοροϊδία προς τους χρήστες του σκυλόπαρκου που πηγαίναν καθημερινά τα σκυλιά τους βόλτα. Που πηγαίναν εκεί οι μέλη από τη Δημοτική Αρχή και υποσχόντουσαν ότι το πάρκο θα μείνει. Χαϊδεύαν τα αυτιά ολονών των ιδιοκτητών, λέγοντάς ότι το πάρκο είναι εδώ για να μείνει, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει, το παίρνω πάνω μου. Αυτές οι εκφράσεις έχουν ακουστεί. Γιατί ήμασταν μπροστά και σε αυτές τις συζητήσεις. Ναι, ήμασταν μπροστά, ήμασταν μπροστά. Ναι, και όταν εμείς όμως τα λέγαμε αυτά και παλαιότερα, σου λέει όχι, είσαι κακοπροαίρετος, δεν το βλέπεις σωστά. Δεν ξέρω τι άλλο, δεν... Πάμε να τελειώσουμε με τα θέματα και τα υπόλοιπα. Ναι. Πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί και μετά έχουμε αρκετά να πούμε. Μετά μας πάρουν τα ποτάμια. Πάμε, προχωρούμε στο 13ο θέμα, μετατόπιση περιπτέρων επί του Σοδού Αιγαίου. 14ο θέμα, έγκριση παράτασης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Νέας Μύρνης με το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης ως προς τη λήξη διοικητικής υποστήριξης έως την ολοκλήρωσή της. Αλίμον. Εγώ κρατάω ότι είχαμε μία γεμάτη πρόταση. και 15ο θέμα, αναγκαιότητα μίσθωσης Αγινή. Ωραία. Αυτά λοιπόν τα 15 θέματα ξεπετάχτηκαν σε 40 λεπτά. Μπαμ, μπαμ. Στη 14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή όσων από το Δημοτικό Συμβούλιο παρέστησαν. Στην οποία και ακόμα και μέλη της Δημοτικής Αρχής διαφώνησαν στο πώς έγινε αυτή η διαδικασία. Καλά, κοίτα, που δεν είχε καμία σχέση με το πώς γινόταν όλες οι άλλες, που όλες οι άλλες περιμένανε να έρθουν όλοι, γιατί είχαν τη... κεγόντουσαν για την πλειοψηφία, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε σου λέει, θα περιμένουμε. Τώρα που δεν κεγόντουσαν και ήταν επί των παρόντων, σου λέει και 10 που είμαστε εδώ, τα ξεπετάμε και δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε σε κανένα τίποτα. Δεν αφήσανε και ένα σύμβουλο να εξηγήσει 5 πράγματα. Του λέγε, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, ψηφίστε το να τελειώνουμε κτλ. Κτλ. Γνωστά πια. Αυτά λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα.
Και αφού τελειώσαν οι βροχές, πάμε να δούμε τι άφησαν πίσω. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό. Θα αρχίσω εγώ να πω λίγο τον πόνο μου. Ελεύθερα. Γιατί πριν πιαστούμε από όλα τα υπόλοιπα. Ελεύθερα, ελεύθερα. Πέρα από γενικά τις καταστροφές που είχαμε, εγώ όλη την Πέμπτη την πέρασα στο σπίτι που μπάζαμε νερά. Και είχα τη δικιά μου μίνι πλημμύρα μέσα στο σπίτι. Εσένα έπρεπε να έχουμε αντί για αντιπλημμυρικά έργα. Έλατε. Εσύ είσαι το αντιπλημμυρικό έργο της Νέας Μύρνης. Το εργολαβία όλη μέρα. Έτσι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Εγώ ταυτόχρονα μάζευα νερά και ήμουνα, έβλεπα στο Facebook, τηλεόραση, τι γίνεται. Καθόλου ευχάριστα τα πράγματα. Αφού δεν βγήκε κανένα λεωφορείο σπίτι σου. Αφού, εντάξει. Άλλα λεωφορεία μπήκανε μέσα στον δρόμο, γεμίσαν με νερό. Είναι πρώτη φορά έβλεπα τέτοιες εικόνες. Δεν είχα ξαναδεί. Και δεν πίστευα ότι αυτό το πράγμα θα γίνει καταρχάς στην Ελλάδα. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Καλά, γιατί δεν το πίστευες. Τώρα συγγνώμη. Δεν μπορεί να μην το περίμενες. Κοίτα να δεις. Κάθε χρόνο καίγεται όλη η Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποιος, δεν μπορείς να πεις ότι κάθονται και καθαρίζουν φρεάτια, κάνουν, δείχνουν. Ούτε κάποιο σοβαρό αντιπλημμυρικό έχει γίνει. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι εγώ ήμουν σχεδόν σίγουρος θα πνιγούμε. Λοιπόν, με τις πρώτες βροχές. Θα αναδιατυπώσω και να συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου. Ναι, δεν περίμενα ότι θα είχαμε και δεν είχα δει ποτέ μου τέτοια σφοδρή κακοκαιρία. Δεν έχω ξαναδεί να πέφτει τόσο νερό στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα γενικότερα. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Ναι. Κάτι. Δεν έχω προλάβει εγώ τουλάχιστον. Κάπως θα συμφωνήσω. Εσύ τι παραπάνω έχεις δει από μένα. Εντάξει, δεν είμαι και μαθησόλα. Έγινε κατά 1700. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τι ζημιές είχαμε εδώ πέρα. Καταρχάς, είδαμε από κοντά, είχαμε την τύχη να θαυμάσουμε τη λίμνη πλαστήρα, την καινούργια λίμνη πλαστήρα, που δημιουργήθηκε στη συμβολή Πλαστήρα και Εφέσου. Ναι, ναι. Δεν ήμασταν όπως, δεν θυμάμαι από πού είδαμε αυτές τις εικόνες, που ένας κάτοικος διέσχιζε ένα δρόμο με κανό. Αλλά θα μπορούσαμε να το δούμε και αυτό εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε εύκολα, ναι. Είδαμε αμάξια να καλύπτονται σχεδόν μέχρι τον παράθυρο με νερό. Τώρα μιλάμε 100-200 μέτρα από τα σπίτια μας. Δεν μιλάμε πολύ μακριά. 1-2 χιλιόμετρα. Ναι. Και όταν βλέπεις αυτό το πράγμα να γίνεται δίπλα σου, λες, τι πήγε λάθος. Νομίζω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε αντίστροφα. Τι πήγε σωστά. Τι πήγε σωστά. Απάς δια της ατόπου, ναι. Για πες τι πήγε σωστά. Τίποτα. Απλά πράγματα. Γιατί και κάτι έψαχνα να βρω, τώρα δεν κόλλησα. Ναι. Κοίταξε να δεις. Όταν δεν φροντίζεις, έρχεται χειμώνας, έτσι. Έρχονται βροχές. Είσαι σε μια περίοδο το φθινόπωρο, φουλ βροχή, ρε παιδί μου. Το ξέρεις. Αυτό δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να το γνωρίζεις αυτό, ούτε εντάξει, να είσαι 120 χιλιόμετρα. Πράγμα, εγώ σου λέω, δεν έχουμε εδώ πέρα. Ωραία, άσχετα με αυτό, ρε παιδί μου. Δεν... Ωραία, και πάλι, δεν έχεις εδώ πέρα. Δεν σου λέγανε πόσο καιρό πριν, πόσες μέρες πριν, λέγανε ότι έρχεται η τάδε κακοκαιρία. Mm-hmm. Το λέγανε, πόσες μέρες πριν. Ωραία. Αυτές τις μέρες, έστω κι αν ήταν 2, έστω κι αν ήταν 3, έστω κι αν ήταν 4. Τι κάνανε οι υπεύθυνοι σε κάθε θέση περιφέρεια, θέση δήμη, θέλεις οποιοδήποτε, τι έκαναν. Ό,τι κάνουν είναι συνήθως. Τίποτα. Καφεδάκι. Ωραία. Τάβλη με Τάρζαν. Ναι. Μπράβο. Άρα λοιπόν να μην απορούμε για αυτά που βλέπουμε και να μην απορούμε για το κάθε πέρσι και καλύτερα. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον τα τελευταία. Θα σου πω, για να μην είμαι υπερβολικός, θυμάμαι ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια περίπου, mm-hmm. κάθε χειμώνα, κάπου στη Νέα Σμύρνη πλημμυρίζουμε. Κάπου στη Νέα Σμύρνη περνάς από κάπου και βλέπεις λιμνούλα, ποταμάκι, κάτι γίνεται. Εντάξει, άλλο το λιμνούλα, ποταμάκι, άλλο αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί ήταν και άλλο το νερό που έπεσε. Και άλλο το νερό και εδώ πέρα έχει ζημιές. Δεν είχε υλικές καταστροφές τα προηγούμενα χρόνια.
Όχι, δεν είχες, γιατί δεν είχες τόσο νερό. Ναι, σύμφωνο. Όταν λοιπόν περιμένεις τόσο νερό, και επειδή τόσα χρόνια παίζεις τάβλη και δεν καθαρίζεις τα φρεάτια, παίζεις τάβλη και τα έχεις αφήσει όλα βρώμικα, όλα βουλωμένα, όλα δεν ξέρω εγώ τι. Όταν λοιπόν σου λένε ότι έρχεται μια μεγάλη κακοκαιρία, δεν λες ότι εντάξει, εγώ Νέα Σμύρνη είμαι μόνο. Εμείς είμαστε ωραίοι, είμαστε αρχηγοί εδώ, δεν παθαίνουμε τίποτα. Να το που το που φτιάξαμε και ποτάμια και λίμνες. Γι' αυτό θέλω να πω ότι εκεί προβλέπεις και λες, ωραία, πόσες μέρες έχω μπροστά μου, μας έχουν πει ότι σε 3 μέρες, 4 μέρες θα έρθει ο τάδε κακοκαιρία. Ωραία, γιατί να μην προετοιμαστείς, ρε παιδάκι μου. Γιατί για 2 μέρες, 3 να μην δουλέψεις παραπάνω και να πεις πρέπει να καθαρίσω όλα μου τα φρεάτια. Πρέπει να τα καθαρίσω, τι έκανα, να πληγούμε. Να πνιγήκαμε. Τώρα πώς θα πληρώσεις τα αυτοκίνητα των ανθρώπων. Τώρα... Πώς θα πληρώσει τα σπασμένα και τα χαλασμένα όλα. Ποιος. Ο Δήμος λέει φταίει ο εργολάβος ή φταίει η περιφέρεια στο Δήμο και ο Δήμος ξανά στον εργολάβο. Και γίνεται αυτό το πανηγύρι. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό το σκηνικό. Θα σε πάω πίσω στο Μάρτιο και την ανακοίνωση μετά τα γεγονότα εδώ πέρα που λέγανε το πρώτο πράγμα που είπε ο Δήμος ήταν μια ανακοίνωση του Δημάρχου που είπε καταδικάζουμε τη βία από όπου κι αν προέρχεται. Κάτι αντίστοιχο είδαμε να γίνεται, εντελώς διαφορετικής μορφής, που το πρώτο πράγμα που η πρώτη αντίδραση από το Δήμο μας ήταν να βγάλει ανακοίνωση μέσω του γραφείου τύπου και να πει ότι ο Δήμος θα κινηθεί νομικά έναντι του εργολάβου. Ναι. Ωραία. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Δήμος όταν αναθέτει ένα έργο, είτε αυτό είναι αντιπλημμυρικό, είτε αυτό είναι αναμόρφωση, είτε αυτό είναι δεν ξέρω εγώ τι, πώς λέγεται, ξανά αναμόρφωση, 100 φορές έχουμε φτιάξει αυτή την εφέσου. Λοιπόν, όταν ο Δήμος αναθέτει ένα έργο, δεν ελέγχει. Δηλαδή, όταν εγώ πω σε σένα ότι ξέρεις τι, okay, έγινε διαγωνισμός, μπορεί και όχι, προχωράμε και πήρες εσύ αυτό το έργο. Ωραία, το πήρες αυτό το έργο. Και σου έχω βάλει κάποιες προδιαγραφές, ότι ξέρεις τι, μέχρι τότε αυτό το στάδιο, μέχρι τότε αυτό το στάδιο, μέχρι τότε αυτό το στάδιο. Αυτά πρέπει να κάνεις, αυτά πρέπει να είναι τα αποτελέσματα. Εγώ δεν οφείλω να σε ελέγξω. Το έκανες αυτό, το έκανες. Άμα σε έχω ελέγξει, δεν μπορώ να κινηθώ νομικά εναντίον σου, αφού σου έλεξα. Άμα δεν σε έχω ελέγξει, πάλι δεν κάνω τη δουλειά μου, ξύνομαι. Με ό,τι έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, τι πιστεύεις ότι έχει γίνει. Τίποτα. Ό,τι γίνεται σε όλα. Δεν έγινε τίποτα. Το βάλανε εκεί. Αναβολή, καθυστέρηση, δικαιολογίες όταν το πρόβλημα είναι γιατί δεν τελειώνει το έργο. Όταν τελειώνει, wow, κορδέλα. Και όταν πληγόμαστε, φταίει ο εργολάβος. Ό,τι γίνεται πάντα. Και ανεύθυνοι, και ανίκανοι, και άχρηστοι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Μα, όχι να το περιγράψω εγώ. Αυτοί το αποδεικνύουν. Και πέρα από αυτό. Βγάζεις ένα τέτοιο post. Το ανεβάζεις στη σελίδα του γραφείου τύπου στο Facebook. Το βλέπει ο κόσμος. Και αρχίζει να σχολιάζει. Να λέει τις απόψεις του. Να ρωτάει. Να ζητάει κάποιες εξηγήσεις. Να ρωτάει γιατί. Και στην τελική. Τι έγινε. Έτσι μην ξεχνάμε, το έχουμε πει και παλιότερα, εργοδότης είναι ο κόσμος. Mm-hmm. Οφείλεται να του εξηγείτε. Και αυτό που βλέπουμε. Είδαμε τον κόσμο. Κατευθείαν από κάτω, τα πρώτα λεπτά κιόλας νομίζω. Ναι. Να αρχίσει να γράφει. Mm. Να μάθει. Γιατί. Το προκαλείστα. Οκ, συνέχισε. Κατάλαβα που το πας, συνέχισε. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της διερώτησης του κόσμου να μάθει τι συμβαίνει. Διαγράφουμε σχόλια. Εν τέλει τα κλείνουμε. Δεν αφήνουμε άλλους να σχολιάσουν. Με αποκορύφωμα. Την επόμενη μέρα να διαγραφεί εντελώς το post. Επειδή οι αντιδράσεις δεν άρεσαν. Είπα κάτι και πριν. Ρωτάω εγώ τώρα. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας του εκάστοτε γραφείου τύπου, γιατί μπορεί και σε άλλες περιοχές να έχει γίνει αυτό, δεν το γνωρίζω, είναι δημοκρατικός. Έχει κάποιο ειδικό φίλτρο που επιτρέπει αλληλεπίδραση με ορισμένα άτομα. Τι έχει τέλος πάντων.
πώς γίνεται να κάνει διαχωρισμό το τι θέλει να πει ο καθένας. Πώς γίνεται να μην θέλει να φαίνονται κάποια σχόλια. Πλησιάζει 28 Οκτωβρίου. Που είπαμε το όχι. Παίζει πολλά έργα τώρα τελευταία. Χθες το βράδυ, ας πούμε, έβλεπα ένα στην τηλεόραση, το Valkyrie. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Έχει να κάνει με Γερμανούς, με Ναζί, με φασισμό, με διάφορα τέτοια πράγματα. Απλά μου ήρθε τώρα και το είπα. Δεν θέλω να πω κάτι. Ας επιστρέψουμε στο θέμα μας. Λοιπόν, και εν τέλει, είναι συνέχεια πιανού. Είναι... Και πέρα από αυτό, ο κόσμος είδαμε ότι πλέον δεν τρώει σανό. Είδαμε πλέον να εκθέτει αυτή την κατάσταση, να εκθέτει ο κόσμος. Ότι κοίτα να δεις τι είναι το γραφείο τύπου, αυτοί που έχουμε ψηφίσει και είναι εκεί πέρα. Που υποτίθεται είναι... πρέπει να μας απολογούνται και να μας... Όχι να απολογούνται. Να μας πούνε τι συμβαίνει. Πρέπει να απολογηθεί, ρε παιδί μου. Έγινε κάτι έστω, κακό. Να μην απολογηθεί. Έγινε... Να ενημερώσει. Έστω, άντε. Έστω, ενημέρωσε, ναι. Και εξήγησε μετά, όταν σε ρωτάνε και σου λένε, μα γιατί ρε παιδιά αυτό έτσι. Οφείλεις να εξηγήσεις, γιατί αυτοί σε έχουν ψηφίσει. Αυτοί σου έχουν δώσει θέση και χρήματα τόσα χρόνια. Αυτοί σε πληρώνουν στην τελική. Ο μισθός σου από κάπου έρχεται. Από τους δημότες, Νέας Μύρης, δεν είναι ο μισθός. Από πού είναι. Ως διαμαγείας εμφανίζεται. Όχι. Οφείλουν λοιπόν να εξηγηθούν. Ανταυτού βλέπουμε να υπάρχει μια λογοκρισία, να μην μπορούν να εκφραστούν οι πολίτες, να μπλοκάρονται, να κόβονται σχόλια, να σβήνονται σχόλια, να κατεβαίνουν post. Δεν ξέρω, πραγματικά, νομίζω ότι αν δεν μπορείτε, κλείστε το μαγαζί. Να πάμε να στείλουμε έναν δημοσιογράφο, να γράφει ειδήσεις. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι. Να το κόψουμε, να τα κλείσουμε τη σελίδα. Να κλείσουμε τη σελίδα του γραφείου τύπου. Ας μείνει σε αυτό που έκανε, που έβγαζε λουλουδάκια, ρε παιδί. Να βγάζει ιδιωτικούς κήπους. Ας μείνει να βγάζει ιδιωτικούς κήπους. Και τώρα βγάζουν ειδήσεις άκυρες. Ό,τι να είναι, ας πούμε, ό,τι είδηση να είναι, το βγάζουν. Όπως κάνουν άλλες σελίδες της πόλης, ειδησιογραφικές από site κτλ. Κάνουν copy-paste από εκεί, ας πούμε, και βγάζουν ειδήσεις. Έστω. Γιατί είναι κοροϊδία. Δηλαδή, όταν είσαι στο γραφείο τύπου του Δήμου, οφείλεις να είσαι στο γραφείο τύπου του Δήμου. Εξηγήσου τους πολίτες. Εξηγήσου τους εργοδότες σου. Ανέλαβε την ευθύνη σου, ρε παιδί. Και για μένα, ας πούμε, άμα είχα εγώ το γραφείο τύπου, θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε και αυτό, αυτό και αυτό. Πάρτε να δείτε γιατί. Τι σημαίνει αυτό που κάναμε. Μην ανεβάζεις ιδιωτικούς κήπους, μην ανεβάζεις. Μα άμα δεν σημαίνει τίποτα, τι να εξηγήσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κενό σε ουσία, είναι μηδέν. Τι να εξηγήσει. Να δει ο κόσμος κάτι επί του πρακτέου. Να δει ο κόσμος τι γίνεται, τι αποφασίζουν αυτοί που ο κόσμος έχει δώσει το δικαίωμα να αποφασίζουν. Εντάξει, τους το δίνει 20 χρόνια, ας πρόσεχε. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο να πω. Αλήθεια δεν ξέρω τι άλλο να πω. Γιατί κάθε μέρα το κάνουν και επιδεικτικά, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, αυτοί είμαστε και μας αρέσει. Και ναι. Είναι πολύ άσχημο, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ άσχημο. Και νιώθω ότι δεν έχουν ούτε ντροπή. Πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Μένουν στις ωραίες συναυλιούλες, στις ωραίες φωτογραφίες, στους πολιτικούς, στους φίλους που μαζεύονται όλοι μαζί και περνάμε ωραία. Και σου λέει αυτό θα μας επιβιώσει, θα μας βοηθήσει να επιβιώσουμε και να κρατήσουμε τις καρέκλες. Μπορεί και ναι. Μπορεί και ναι. Αλλά και πάλι εμείς μετά όλοι είμαστε τάξη της μοίρας μας που ανεχόμαστε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάλι καταλήξαμε έτσι έντονα. Έχουμε τα περαμέντο, τι να κάνουμε. Ναι. Κλείνουμε λοιπόν για σήμερα. Ήταν άλλο ένα κατοπράξη. Σας περιμένουμε την επόμενη Τρίτη, που μάλλον θα έχουμε και κάποιον καλεσμένο μαζί μας. Πιθανώς με καλεσμένο ακριβώς. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήταν άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.